Μιλώντας με υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους, σήμερα φιλοξενούμε τον Κώστα Λαζούρα, ο οποίος είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με το συνδυασμό τώρα και υποψήφιο δήμαρχο Μεγαρέων, τον Γιώργο Μπερνελή. Κύριε Λαζούρα, πώς αποφασίσατε να συμμετέχετε ενεργά στο συνδυασμό του Γιώργου Μπερνελή? Καλησπέρα σας και ευχαριστώ που με δεχτήκατε. Ήταν μια απόφαση της τελευταίας στιγμής κυριολεκτικά, ωστόσο πολύ σύντομα συνειδητοποίησα ότι ήταν οι συνθήκες όριμες για να συμβεί. Δηλαδή ήταν κάτι που το ήθελα καιρό και δόθηκε η ευκαιρία με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις. Ποιες είναι λοιπόν αυτές οι προϋποθέσεις, πώς θα περιγράφετε αυτή την καλή, όπως λέτε, συγκυρία για εσάς? Καταρχήν για μένα προσωπικά αυτή η περίοδος είναι κατάλληλη, θεωρώντας ότι θα έχω το χρόνο και προφανώς έχω και τη διάθεση για να προσφέρω με όποιο τρόπο μου ζητηθεί, ανάλογα με τις γνώσεις και την εμπειρία μου, προφανώς. Κατά δεύτερον, ήρθαν έτσι τα πράγματα που μπορώ να πω ότι η πρόταση του κυρίου Μπερδελή και ολόκληρης της ομάδας του από πίσω με καλύπτει σε πολύ μεγάλο βαθμό και είναι πράγματα τα οποία θα μπορούσα να τα πω, να τα υποστηρίξω, να τα υπογράψω και μόνος μου. Αισθάνομαι δηλαδή ότι δεν υπάρχει κάτι το οποίο να μας, είναι το σωστότερο, κρατήσει πίσω. Τι πιστεύετε λοιπόν ότι μπορείτε να αλλάξετε μέσα από αυτό το συνδυασμό? Τι είναι αυτό που μπορείτε να κάνετε για να προχωρήσετε βήματα μπροστά? Όπως έχει ήδη επικοινωνηθεί σε όλους τους συντοπίτες, το πρόγραμμα του συνδυασμού έχει επικεντρωθεί σε 4 κύριους άξονες, ξεκινώντας από την ασφαλή πόλη, την έξυπνη πόλη, την πράσινη πόλη και την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας που έρχεται καλύπτοντας, αγκαλιάζοντας όλα τα προηγούμενα. Υπάρχουν πολλά επιμέρους στοιχεία σε κάθε έναν από αυτούς τους 4 πυλώνες που θα μπορούσαμε να αναφερθούμε. Το κυριότερο είναι ότι αν το βλέπουμε σφαιρικά, έχουμε μελετήσει και προτείνουμε, είμαστε έτοιμοι να υλοποιήσουμε, ξέρουμε τον τρόπο, έχουμε τους ανθρώπους, τη διάθεση και πιστεύουμε και τη στήριξη της κοινωνίας, ώστε να κάνουμε πράγματα τα οποία θα αγγίξουν όλο το φάσμα των ανθρώπων του τόπου μας. Είτε μιλάμε για μικρούς σε ηλικία, μέχρι ηλικιωμένους, είτε μιλάμε για τον κάτοικο της Κινέτας, της Νέας Περάμου, του Αλεποχωρίου, των Μεγάρων, είτε μιλάμε για τους άντρες, είτε μιλάμε για τις γυναίκες. Είναι πράγματα τα οποία έχουμε μελετήσει και αν δεν ισχυριστούμε ότι έχουν καθυστερήσει να εφαρμοστούν, ας πούμε ότι τώρα είναι η ώρα για να γίνουν. Ποιοι λοιπόν πιστεύετε ότι είναι οι τομείς στους οποίους έχει καθυστερήσει η πόλη μας, ο Δήμος μας? Πώς θα κρίνατε τη σημερινή διοίκηση του Δήμου? Αυτή τη στιγμή μεταξύ των συμπολιτών μας είναι διάχυτο το αίσθημα της ανασφάλειας. Παραδείγματος χάρη, πριν 2 βράδια συζητούσαμε με έναν κάτοικο στον Άγιο Παντελεήμονα και ο άνθρωπος δεν έκανε πλάκα. Έλεγε ότι κλείνω το μαγαζί μου, το μαγαζί μου έχει τα τελευταία φώτα της γειτονιάς και μέχρι να πάω σπίτι κοιτάζω γύρω-γύρω για λύκους. Χαριτολογώντας προφανώς, αλλά ο ίδιος δεν φαινόταν να αστείευεται και πολύ. Είναι κάτι που θα έλεγα ότι τον συνδέει αυτόν τον άνθρωπο και με τους κατοίκους της Βλυχάδας και του Αλεποχωρίου και της Κινέτας, αλλά και των Μεγάρων σε πολλά σημεία, παρόλο που τα Μέγαρα είναι το κέντρο του Δήμου μας.
Τι πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει λοιπόν για να αντιστραφεί αυτό το αίσθημα της ανασφάλειας, ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος που προτείνει ο συνδυασμός σας και μπορείτε να κάνετε? Οι προτάσεις μας έχουν βασιστεί σε μελέτες που έχουν γίνει σε αντίστοιχες περιπτώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, και ένα από τα πιο απλά αντίδοτα για τέτοιες περιπτώσεις είναι ο πλήρης φωτισμός από άκρη σε άκρη σε κάθε γωνιά της πόλης. Αυτό δρά αποτρεπτικά ακόμα και για περιπτώσεις παραβατικότητας, περιλαμβάνουμε ληστείες και άλλες συναφείς δραστηριότητες, οι οποίες γνωρίζουμε ότι είναι καθημερινό φαινόμενο στην πόλη μας. Μέχρι σήμερα δεν έχει αντιμετωπιστεί αυτό σωστά και ελπίζουμε σε συνεργασία πάντα με όλες τις αρχές, είτε μιλάμε για τις δημόσιες αρχές, είτε μιλάμε για τους πολίτες, τους συλλόγους, όσους έχουν κάτι να προσφέρουν, είμαστε εκεί για να τους ακούσουμε όλους και να συνδυάσουμε τη γνώση, τις νέες τεχνολογίες και να φέρουμε αποτέλεσμα. Τι μπορείτε εσείς, πιστεύετε, προσωπικά να προσφέρετε, είτε μέσω των δικών σας γνώσεων και εμπειριών, είτε μέσω της επαγγελματικής σας εμπειρίας στο Δήμο Μεγαρέων, αν εκλεγείτε? Το πιο σωστό θα ήταν να πούμε ότι όπου κληθούμε να βοηθήσουμε, θα βοηθήσουμε. Θα θέλαμε φυσικά, όπως ο κάθε άνθρωπος, να βρίσκεται κοντά σε πράγματα που αφορούν την επαγγελματική του σταδιοδρομία, είτε τα βιώματά του, τόσο στην τοπική κοινωνία, όσο και μέσα από άλλες δραστηριότητες που είχε στη ζωή του. Προσωπικά, θα ήθελα να έχω ενεργό ρόλο στην εφαρμογή της τεχνολογίας σε λύσεις που δίνουν απάντηση στα προβλήματα της καθημερινότητας των μεγαλυτών και των παραμοιωτών. Πολλές φορές μιλάμε για την έξυπνη πόλη και χρησιμοποιούμε μια ξύλινη γλώσσα. Νομίζουμε ότι είναι σαν ένα ρούχο που θα το πάρουμε επειδή κάποιοι άλλοι το εφάρμοσαν σε κάποια άλλη πόλη και θα το φορέσουμε και θα δουλέψει. Στην πράξη όμως δεν είναι έτσι και πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι αυτό απαιτεί αρκετή ενέργεια, απαιτεί συνεργασία τόσο από τη διοίκηση όσο και από το προσωπικό του Δήμου, που επιτρέψτε να σας πω από την όση εμπειρία έχω, είναι σε πολύ καλό επίπεδο σε σχέση με ό,τι υπάρχει σε άλλους δήμους της Ελλάδας. Είναι άνθρωποι που ενδιαφέρονται για τον τόπο και κλείνοντας την παρένθεση, φυσικά και με τη συνεργασία των δημοτών μας. Δεν έχουν όλοι οι δημότες την ίδια εξοικείωση και τις ίδιες απαιτήσεις με την τεχνολογία και θα χρειαστεί να τους βοηθήσουμε. Έχουμε μελετήσει πάρα πολλές τεχνολογίες λύσεις για να τις χρησιμοποιήσουμε ως αντίδοτο στα προβλήματα της καθημερινότητας. Πολλές από αυτές μπορούν να εφαρμοστούν με απλό τρόπο, πρακτικό και άμεσα. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν τμήματα του πληθυσμού που δεν είναι σε θέση άμεσα να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία και να απολαύσουν τα ωφέλη της που επιθυμεί μια δημοτική αρχή να χρησιμοποιήσει. Στο πρόγραμμά μας λοιπόν υπολογίζουμε πάρα πολύ και αυτές τις ομάδες και υπάρχουν τρόποι, τους έχουμε μελετήσει, με τους οποίους θα μπορέσουν όλοι οι πολίτες να εκμεταλλευτούν τα ωφέλη της έξυπνης πόλης. Μάλιστα, και μια τελευταία ερώτηση κλείνοντας, θα ήθελα να σας ρωτήσω τι θα προτρέπατε τους συμπολίτες μας να πράξουν την Κυριακή των εκλογών, με τι κριτήρια να ψηφίσουν και ποια είναι η ελπίδα σας ίσως μέσα από αυτή την εκλογική διαδικασία προσωπικά? Η ελπίδα μας είναι να δούμε μία αλλαγή. Η καθημερινότητά μας θα λέγουμε ότι είναι αρκετά πεζή και αυτό που λείπει, όχι μόνο από μένα προσωπικά, αλλά και από όσο συναντώ, τους μιλάω, μιλάνε, είναι μία προοπτική για ένα καλύτερο αύριο. Μέσα από μία καλύτερη οργάνωση
μέσα από την αξιοποίηση των ιδεών που μπορεί να έχει ο κάθε πολίτης, τη χρήση της τεχνολογίας, κυρίως όμως μέσα από τη συνεργασία όλων. Αυτή τη στιγμή όλοι ζούμε στο ίδιο περιβάλλον και καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ένα κλίμα που κάθε άλλο παραπροάγει τη συνεργασία ή αυτό που θα λέγαμε γενικότερα τον πολιτικό πολιτισμό. Τι θα προτρέπατε τους συμπολίτες μας την Κυριακή των εκλογών? Δεδομένου ότι οι εκλογές είναι μια μοναδική ευκαιρία που παρουσιάζεται κάθε 5 χρόνια πλέον. Ίσως είναι καιρός να μην αποφασίζουμε με 2 μέτρα και 2 σταθμά ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για τον καθένα μας. Μπροστά μας έχουμε συνδυασμούς που οι πολίτες ήδη εμπιστεύτηκαν και είναι σήμερα στην κρίση τους το κατά πόσον η εμπιστοσύνη τους μετατράπηκε σε ικανοποίηση. Από την πλευρά μας ζητάμε απλά την ευκαιρία για να χτίσουμε τις πόλεις που μας αξίζουν.